Η διάβρος απειλεί την τουριστική βιομηχανία της Αγίας Πελαγίας. Τεράστιες εκτάσεις σάμου χάνονται τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό θέρετρο, ωστόσο οι εικόνες που επικρατούν το φετινό καλοκαίρι είναι άκρως ανησυχητικές, όπως τις κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Βρισκόμαστε στην Αγία Πελαγία. Όπως βλέπετε, ένα μεγάλο τμήμα της παραλίας έχει εξαφανιστεί. Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό στο τουριστικό θέρετρο. Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι εικόνες επικρατούν σήμερα στην παραλία της Αγίας Πελαγίας, καθώς ένα μεγάλο τμήμα της έχει εξαφανιστεί, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες και δημότες της περιοχής. Δεν υπάρχουν ριάκια τώρα, όλα τσιμέντα. Από πού θα έρθει ο άμμος στη θάλασσα? Η θάλασσα μέσα δεν έχει άμμο. Το πλάτος της παραλίας. Εγώ έχω φωτογραφίες στο κινητό μου και το θυμάμαι εδώ 15 μέτρα. Έτσι. Βγάζαμε τα καΐτσια έξω, ένα καΐτσι 8 μέτρα, το τραβούσε ένας ελπίστρος πορτωτής με σκηνή για να το βγάλει έξω. Πρέπει να κάνει κάτι, αλλιώς αυτό θα χαθεί. Μέχρι του χρόνου θα έχει χαθεί και αυτό, θα αρχίσει να σκάβει εδώ. Μεγάλο πλήγμα είναι για την Αγία Πελαγία, διότι η παραλία δεν μπορεί να καθίσει ο κόσμος. Ο υπολογισμός γίνεται από τις πλημμύρες. Καταλάβες, όπου υπάρχουν ρεύματα και υπάρχουν παραλίες γίνεται από τις πλημμύρες. Τώρα όμως δεν αφήνει τα μπάζα. Τα βγάνε, γιατί εντάξει, ο κόσμος φωνάζει, σου λέει μην τα ρίξει τη θάλασσα. Αλλά η φύση εκδικείται, γι' αυτό εκδικείται και η φύση. Εδώ στην άκρη δεν βάζουν τίποτα. Είχαν μια σειρά και τώρα τελείωσε αυτή. Έτσι που τα λέει εδώ ο συνάδελφος, έτσι είναι. Yeah. Από τότε που έγινε το πεζοδρόμιο, το κάμανε σχεδόν δύο μέτρα. Χάθηκε περί θάλασσα την άμμο, χάθηκε τελείωσε. Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου εξασφάλισε όλες τις εγκρίσεις για το έργο της προστασίας και επέκτασης της παραλίας της Αγίας Πελαγίας μέσω της δημιουργίας ύφαλου μόλου σε συνδυασμό με την αναπλήρωση με άμμο της ακτής, δυστυχώς μέχρι σήμερα το οραματικό έργο δεν προχωράει, καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κονδύλια εδώ και 5 χρόνια. Συνέπεια, ο σχεδιασμός που θα έδινε νέα πνοή στην τουριστική περιοχή μέσω της δημιουργίας παραλίας πλάτους έως και 40 μέτρων να παραμένει στα συρτάρια των αρμοδίων, με τη Δημοτική Αρχή να εντείνει τις πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση ώστε το έργο να τύχει χρηματοδότησης. Πιέζει η Δημοτική Αρχή. Ναι. Και εγώ σαν πρόεδρος με τον Αρναουτάκη, τον κύριο Περιφερειάρχη, έχω συζητήσει, μας λέει να ανοίξει το ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτήσω. Και ποντάρει στο ΕΣΠΑ να ανοίξει. Τώρα τι να σας πω. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να έχουν βγει. Τότε ήταν η μελέτη με 2,5 εκατομμύρια. Και τώρα η μελέτη για να γίνει έτσι που έχουν φτάσει τα πράγματα θα θέλει 5 εκατομμύρια. Έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Το πεζοδρόμιο είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Έχει το, από κάτω από το αλμύρα, έχει πάρει τα όλα και εκεί στον αέρα. Ναι. Σπάσει και περνάει και αποχέτευση. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, εξαρτάται από το δύο μας, το λέμε, διαφορία. Κάτι πρέπει να κάνουν. Εν τω μεταξύ αυτό πουλάμε. Η περιοχή, την παραλία πουλάει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε. Άμα το χάσουμε και αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Έκλεισε το μαγαζί. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν παρεμβάσεις, τονίζουν επαγγελματίες και δημότες, καθώς η διάβρωση έχει επεκταθεί μέχρι και τα πεζοδρόμια.